Εκείνο το βράδυ, στο Καρνάγιο, ο Παύλος δεν θα μπορούσε ποτέ του να φανταστεί τι θα του συμβεί. Τι ήταν αυτό που θα δει ξαφνικά μπροστά του, που θα του αλλάξει τη ζωή, μια για πάντα. Μια ιστορία ατμοσφαιρική μυστηρίου, ιστορίες μέσα από τη ράχη της μνήμης, από τα σπλάχνα της φαντασίας, ιστορίες μέσα από τον καθρέφτη σου. Βράδιασε. Πάλι. Τα βήματα τον έφεραν στο Καρνάγιο. Πάλι. Στην άκρη της πόλης. Στην άκρη του μυαλού του. Η μορφή της δεν έφευγε από μπροστά του. Το πρόσωπο, τα μαλλιά της, το γλυκό της χαμόγελο. Αυτό το χαμόγελο που του ξέπλυνε τη ζωή. Που του πήρε το αίμα μαζί της φεύγοντας και άδειο τον άφησε από αίμα, από ήλιο, από ζωή. Την έχασε. Έφυγε. 3 μήνες τώρα. Ο Παύλος με μάτια ακόμα υγρά έριξε μία ματιά στο Καρνάγιο. Άκουγε το κύμα στην ξεψυχισιά του να γλύφει το βότσαλο και οι οσμές ανάκατες να λιμνάζουν στο τζίγκο, πεθαμένο φύκι και μωράβια χυμένη. Γλώτσισε το χαλίκι με νεύρο. Μια γάτα ξεπετάχτηκε από έναν κάδο τρομαγμένη. Στάθηκε και τον κοίταξε με μάτια γυάλινα. Άναψε τσιγάρο. Έριξε μία ματιά στο Καρνάγιο και μπήκε στα έγκατα. Άρχισε να περιτριγυρίζει ανάμεσα στα σκαριά. Σαν αερικό την έβλεπε πάλι μπροστά του να παιχνιδίζει ντυμένη στα λευκά, στο μαύρο της νύχτας. Να τρέχει και να μπερδεύεται στα ποδόσταμα και στα μαδέρια που βαστούσαν ψηλά τα μισοτελειωμένα καΐκια σαν σε περικοκές. Ξυπόλη την να χορεύει στο νερό, στις γλώσσες της θάλασσας. Ζει κάθε βράδυ με την ίδια ψευδέστηση, ότι κάπου εκεί να θα συρθεί πίσω του και θα του κλείσει τα μάτια, αθόρυβα, ερωτικά. Ρίγος του προκαλεί το ψέμα. Εκείνη δεν είναι πια μαζί του. Κουράστηκε, είπε. Την βάρινε ο έρωτας. Την έπνιξε η αγάπη του και τον άφησε. Και τότε, πάνω στην αμέριμνη απελπισία του, άναψαν όλα τα φώτα. Η μεγάλη προβολή στο Καρνάγιο για τις βραδινές εργασίες έλουσαν με φως το χώρο. Ο Παύλος πισωπάτησε. Έβαλε την παλάμη αντίλιο θαμπωμένος και γύρισε καχύποπτα το βλέμμα του. Κανείς. Και τότε το είδε. Στην άκρη-άκρη του Καρνάγιου από την άλλη πλευρά, κρυμμένη πίσω από ένα σπασμένο ιστιοφόρο την είδε. Η βιτρίνα. Μια ξύλινη βιτρίνα μονάχη της ήταν 5 μέτρα μήκος και 2 πλάτος, με μια τεράστια τζαμαρία μπροστά. Ο Παύλος στάθηκε αποσβολωμένος. Τι είναι αυτό τώρα το ξαφνικό στη μέση του πουθενά? Τι γεννήματα του μυαλού του είναι αυτά? Ζήγωσε με προφύλαξη. Μέσα στη βιτρίνα υπήρχαν 3 κούκλες στημένες σε πόζα, ομοιώματα γυναικών για τα ρούχα. Πιο πολύ όμως από τις 3, του κίνησε το ενδιαφέρον η μεσαία. Ζήγωσε περισσότερο και ακούμπησε την τζαμαρία με τα ακροδάχτυλα. Το χνότο του θάμπωσε το τζάμι. Μια σκέψη πέρασε από τα μάτια του. Με κινήσεις νευρικές ψαχούλεψε στην τσέπη της καμπαρντίνας του. Έβγαλε τη φωτογραφία, την κοίταξε και η θλίψη ζωήρεψε. Και τότε. Ακούστηκε και η μουσική. Μια θεσπέσια μουσική ρυθμική ξεχύθηκε από τα 2 μεγάφωνα που υπήρχαν στην κορφή της βιτρίνας σαν σε Λούνα Πάρκ. Ο Παύλος ξανακοίταξε πίσω του γύρω του. Πού βρίσκεται, σε ποιο μέρος, σε ποιο όνειρο. Και τότε η κούκλα, σε ένα κρεσέντο της μουσικής, άνοιξε τα μάτια της με ένα βλέμμα ευθύ, καρφωμένο μπροστά. Ο Παύλος τρομαγμένος κόνταψε πίσω σε κάποια πέτρα και πισωπάτησε. Η φωτογραφία του έπεσε από το χέρι. Η κούκλα κινήθηκε. Η μεσαία κούκλα άρχισε να προσπαθεί μόνη της να κάνει κάποιες κινήσεις. Σαν μαριονέτα, σαν οι κλειδώσεις της σε σκουριά, προσπαθούσε πρώτα να ξεκαρφώσει τα χέρια από τη στάση που την κρατούσαν ακίνητη. Έπειτα τα πόδια, μετά η μέση. Τα κατάφερε. Αργόσυρτα άρχισε να λυκνίζει νευρόσπαστα το κορμί της μέχρι που οι κινήσεις από σκουριασμένες και νευρικές άρχισαν να αποκτούν ευληγησία, χάρη. Άρχισε να φορά το χορό που ακουγόταν, να κινείται στη μουσική στο ρυθμό σαν ιεροτελεστία και σε λίγο ξέσπασε σε ένα χυμαρόδες κρεσέντο χορευτικής τελειότητας. Σαν κύκνος, σαν αερικό αλώνιζε τη βιτρίνα που ήταν η σκηνή της μπροστά από τις νεκρές άλλες 2 κούκλες. Ο Παύλος πλημμύρισε αγάπη, τι θεσπέσιο θέαμα.
Ένα κορίτσι που χορεύει στις νότες που αιωρούνται. Τι σαγίνη, τι έμπνευση. Ο χορός τον σταμάτησε το χρόνο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να μετρηθεί. Και τότε ξαφνικά με ένα θεόρατο κρακ τέλειωσαν όλα. Τα φώτα έπεσαν με μιας, αφήνοντας το σκοτάδι να κυριέψει τα πάντα. Η μουσική τα ίδια. Μια απέραντη σιωπή και η κούκλα. Α, η κούκλα με το κρακ έμεινε ακίνητη με τα μάτια ανοιχτά για μια στιγμή και στη συνέχεια και αυτά να κλείνουν απότομα. Σαν να ξεκουρδίστηκε. Σαν να τη σπάσαν οι χορδές. Ο Παύλος πετάχτηκε. Ζήκωσε ξανά τη βιτρίνα, ακούμπησε τις παλάμες του στο τζάμι, το χτύπησε, το ξαναχτύπησε πιο έντονα. Τίποτα. Σιωπή. Στάθηκε για μερικές στιγμές έτσι και άφησε τα χέρια του να πέσουν. Παραδομένος. Γύρισε το κεφάλι και είδε τη φωτογραφία πεσμένη στο χώμα. Τη μάζεψε και άρχισε να κινείται προς την έξοδο του καρνάγιου, σχίζοντας τη νύχτα. Το βήμα του πια δεν ήταν τόσο κουρασμένο. Νύχτωσε. Η αγάπη όταν πεθαίνει πού πάει, πού τη θάβουν, τοποθετούν μνημείο να προσκυνήσει κανείς, εδώ κοίτα η χαμένη αγάπη που φόρεσε ένα καπέλο και έγινε μάγισσα, έκανε έτσι μια και χάθηκε απάνω στη σκούπα της. Ο Παύλος χωρίς να το καταλάβει επιτάχυνε το βήμα του. Η καρδιά του φτερούγιζε ακόμη στο χθεσινό όνειρο. Όνειρο δεν τον ένοιαζε, ας ήταν και όνειρο και ό,τι άλλο ήθελε. Ο Παύλος κοίταξε τα τραβηγμένα σκαριά με σβησμένη φλόγα στα μάτια. Οι μυρωδιές από το καμένο ξύλο ήταν ακόμη νοπές. Οι εργάτες μόλις θα είχαν φύγει. Κοίταξε το ματωμένο ουρανό. Όλα του φαίνονταν προκλητικά μέσα στην κατανόηση που του δείχναν. Κοίταξε το σύννεφο σαν κάτασπρο βαμβάκι νοσοκομείου. Αφού δεν τις γιατρεύεις τις πληγές, τι μας το παίζεις γιατρικό και γελάς. Τα βήματα τον πάνε στην άκρη του καρνάγιου. Εκεί που εχθές είδε μια άλλη ζωή. Εξόριστη, έκπτωτη. Μια σταγόνα φόβου κύλησε μήπως και δεν... Όχι. Να το. Η βιτρίνα ήταν εκεί, όπως την άφησε χθες. Στάθηκε μπροστά στην τζαμαρία κοιτώντας τα κορίτσια, στην ίδια θέση όπως και χθες. Έβγαλε και φίλησε τη φωτογραφία σαν εικονοστάση και περίμενε. Σε λίγο πρέπει να ανάψουν τα φώτα, οι μουσικές και η ώρα περνούσε. Ανησύχησε. Ζήγωσε κι άλλο το τζάμι. Η ανάσα του πάλι σχημάτισε λιμνούλες θάμπου στη βραδινή υγρασία. Το βλέμμα του σκοτίνιασε. Κοίταξε τη μεσαία κούκλα κατευθείαν στα μάτια. «Άνοιξέ τα», της ψιθύρισε. Και τότε εκείνη τα άνοιξε. Απότομα, άξαφνα. Ο μήλος της φαντασμαγορίας ξαναπήρε εμπρός κάνοντας την εκκίνησή του. Οι λαμπεροί προβολείς άναψαν. Οι μουσικές ξεχύθηκαν και η κούκλα άρχισε να ξεκλειδώνει τα δάχτυλά της στο ρυθμό. Έκθαμβος άνοιξε διάπλατα τα μάτια του. Η μεσαία κούκλα ξαναπήρε ζωή. Μα ποιος της δίνει τη ζωή, ποιος της δίνει πνοή. Η κούκλα άρχισε και πάλι το μεθυστικό της χορό. Τα χέρια και τα πόδια έρινα ζωγράφιζαν στον αέρα φιλιά και πόθους. Το βλέμμα του Παύλου βλάστησε. Πήρε τη μορφή της γιορτής. Τι πάθος, τι ομορφιά. Να μπορούσε να την πλησιάσει, να μπει και εκείνος μέσα της. Και τότε κρακ, χάθηκαν όλα. Σαν κάποιος να τράβηξε το καλώδιο της ζωής και όλα απότομα έσβησαν και πάλι. Τα φώτα, οι μουσικές, η ζωή. Η κούκλα κινητοποιήθηκε ακαριαία στη στάση που τη βρήκε η διακοπή, σαν μαριονέτα. Ο Παύλος δυσαρεστήθηκε έντονα. Πήγε κοντά στο τζάμι και παραπονέθηκε βγάζοντας ένα «Ει! Γιατί τόσο λίγο σήμερα?» Τόσο κράτησε σήμερα η ποίηση και άλλο τόσο η χαρά. Όσο κι αν περίμενε τίποτα, μάλλον αυτό ήταν για σήμερα, αλλά τι περίεργο, του αρκούσε. Το βράδυ κοιμήθηκε ήσυχος, 3 μήνες για να κοιμηθεί έτσι. Βράδιασε. Δεν είχε σκοπό να σκεφτεί πια τίποτα άλλο. Τόση η βιάση του που έφτασε πριν να φύγουν τα μαστόρια από το καρνάγιο, τους πρόλαβε στο μάζωμα. Κρύφτηκε πίσω από κάτι φιλοσχές για να μην μαρτυρήσει τον ερχομό του. Το καρνάγιο ανήκει σε κάποιον θείο, μαστόρακας μεγάλος για τα ξύλινα πλεούμενα, και το βράδυ μένει πάντα ανοιχτό αφύλαχτο. Τι να φοβηθούν. Τα εργαλεία μόνο σφάλιζαν στο μηχανουργείο και η γη έμενε έτσι έξω. Μάνα. Ο θείος του βέβαια το ήξερε. Τους είχε πετύχει τότε να έρχονται στο καρνάγιο και να ονειροπολούν τα ταξίδια τους. Τους είχε πετύχει, αλλά έκανε πως δεν είδε. Το ίδιο και εκείνη. Κράτησαν όλοι το μυστικό στον παούλο.
Οι τεχνίτες έφυγαν επιτέλους και το καρνάγιο ξέπνο ησύχασε. Ο Παύλος μπήκε με βήμα γρήγορο. Όχι και σήμερα εκεί θα ήταν. Αφού ήταν και τη δεύτερη μέρα, θα ήταν και την τρίτη, αλλά και κάθε άλλη μέρα πια. Αυτή θα είναι η γιορτή του. Νάτο στη θέση του. Ζήγωσε. Κοίταξε μία-μία τις τρεις άψυχες κούκλες και τους χαμογέλασε. Ήταν εκεί, αλλά κυρίως η μεσαία. Το αερικό που, έχοντας κλειστά τα μάτια, περίμενε το σύνθημα. Ποιο σύνθημα? Τι έπρεπε να κάνει? Γιατί αργεί? Η ώρα περνά. Χθες άργησε περισσότερο και κράτησε λιγότερο. Σήμερα ακόμα πιο πολύ. Τι συμβαίνει? Πέρασαν ώρες. Ο Παύλος αγαλμάτινο στεκόταν και τις κοιτούσε. Όμως και πάλι, τι περίεργο. Δεν ένιωσε καμία θλίψη. Δεν είχε πια θυμό και οργή μέσα του. Δεν είχε χαλάσματα. Τέντωσε τα χέρια του και έσφιξε τα μάτια σε μια επίδειξη δύναμης. Και τότε εντελώς ξαφνικά άνοιξε τα μάτια του. Έριξε το βλέμμα γύρω του και άρχισε να κουνά τα δάχτυλά του στην αυτοσχέδια μελωδία. Δεν ήταν όργανα, η φωνή του ήταν. Εκείνος τιμζέλιζε τη μουσική στο ρυθμό που αγαπούσε. Η κίνηση από τα δάχτυλα πέρασε στα χέρια και έπειτα στα πόδια. Οι κλωστές έσπασαν, η μαριονέτα αναστήθηκε, δεν πέθανε ποτέ. Άρχισε να φωνάζει μέσα στη νύχτα το μεθύσι της μελωδίας και να χορεύει στους ρυθμούς της. Μα τι χορός είναι αυτός ξέφρενος! Ξάφνιασε ακόμη και τον εαυτό του. Ναι, αυτό είναι. Είναι ο χορός του. Με γέλια τρανταχτά, ανάκατα, με νότες και φθόγκους ευτυχίας, συνέχισε να λυκνίζεται όλο και πιο λυτρωτικά, με την καμπαρντίνα να ανεμίζει. Έβαλε το χέρι στην τσέπη. Φευγαλέα έβγαλε και κοίταξε τη φωτογραφία. Άφησε ένα σπηλαιώδες γέλιο και την πέταξε στον αέρα. Άρχισε να τραβά προς το νερό αθόρυβα το άρμα του χορού του. Να τσαλαβουτά στο νερό, στα χαλίκια και το μεθύσι να γίνεται πιο μεθύσι. Η φωτογραφία έπεσε μπροστά στο τζάμι της βιτρίνας, στο χώμα. Η μεσαία κοπέλα άνοιξε ήσυχα τα μάτια της. Ακίνητη έριξε μια ματιά στη φωτογραφία. Ήταν αυτή, το πρόσωπό της. Στο χρώμα των μαλλιών μόνο διέφεραν. Εύκολο. Χωρίς να στραφεί, έγειρε λοξά το βλέμμα της προς τα δεξιά, προς τον Παύλο. Τον είδε να πλατσουρίζει στον παγανιστικό του χορό καθώς απομακρυνόταν και ένα δάκρυ που στριμωχνόταν στην άκρη του ματιού της για ώρα το άφησε πια να κυλήσει στο μαγουλό της. Δάκρυ καυτό και αλμυρό σαν τη θάλασσα και η καρδιά της άρχισε να χτυπά όλο και πιο δυνατά. Ήσυχη πια για την ψυχή του.